Μπα, δεν πέρασες καλά. Εγώ δεν έβλεπα την ώρα να βρεθώ στο κρεβάτι. Αμάρτια αυτός ο ύπνος σου! Ανυπόφορος κατατάσσει καμιά φορά. Τι? Ήθελα να ξέρα, έτσι νιστάζουν όλοι στην πέντε. Τι? Τίποτα. Τέλειωνε πρώτα το χασμούρι, σου θέλω να τα πούμε μετά. Λία, έχεις τα νεύρα σου. Έχω τα νεύρα μου, δεν θα με ρωτήσεις γιατί. Όχι, να χαρούν τα μάτια σου. Εμάθηκα, δεν με βλέπω. Πόσε βλέπω και ομολογώ ότι θαυμάζω το πανόραμα. Το βρίσκεις. Έχεις ένα μεγαλειώδη τρόπο να ανοίξεις τα σαγόνια σου. Το βρίσκεις τόσο αξιοθαύμαστο αυτό. Δυστυχώς είναι το μόνο αξιοθαύμαστο που μου προσφέρεις από τον καιρό που παντρευτήκαμε. Κρίμα στην έγκλη και στη δόξα σου. Νόμιζα ότι έχω δίπλα μου έναν ήρωα και βλέπω κάθε βράδυ στο κρεβάτι μου έναν νησταλαίο άνθρωπο που δεν βλέπει την ώρα για να κοιμηθεί. Μα και ήρωσε, Στασουλία μου. Σαν και σένα, εσύ κάνεις τα τρελός για ύπνο. Και δεν είναι μονάχα αυτό, παρέχεις κι άλλο φοβερό. Μόλις πέφτεις, ροχαλίζεις. Ροχαλίζω. Γιατί ροχαλιτά, ολόκληρη μπάντα. Νομίζει κανείς ότι παίζεις τούρια. Ένα με σκουντάς να σταματώ. Σταματάς και ξαναρχίζεις. Να με ξανασκουντάς, να με ξανασταματώ. Μα ξανασταματάς και ξαναρχίζεις. Δεν ξέρω τι έχεις κάνει. Εσύ έχεις τα νεύρα σου απόψε. Δεν θα ξυπνηθείς, την κοιτάς. Δεν έχω ύπνο. Και τι θα γίνει. Μα αυτά και με αυτά που κάνεις. Εμφανιζόμουν στους στρατιώτες μπροστά με τα σόβρακα. Βέβαια, μονάχα η γυναίκα σου έχει αυτό το προνόμιο. Να βλέπει αυτή τη φαντασμαγορία. Πού τον ευτυχώ μου. Το σιτάει. Δεν είναι. Κοίταξε καλά σου λέω, το σιτάρι είναι. Δεν είναι. Το συγκυρίζει τα σία, να της πεις να το βάζεις σε ένα μέρος ορισμένο. Της το είπα 100 φορές τέτοια τσαπατσούλα που είναι αυτή ακούει. Προχθές το βρήκα πεταμένο πίσω του κρεβάτι. Αν είναι πάλι εδώ, θα την πάρει διάολος. Για φωτογραφία είναι τώρα. Τι είπες. Τι θα την πάρει διάολος και τη σηκώσει. Πρέπει να μάθει τάξη αυτή. Αν ήμουν στο στρατό, θα της είχα κόψει 20 μέρες αυστηρά. Ορίστε καλά και μη φωνάζεις σε παρακαλώ. Δεν βρίσκεσαι στο στρατό. Μακάρι να βρισκόμουν στο στρατό. Αν βρισκόμουν στο στρατό. Κατάλαβες. Κάτι, για συνεχίσουμε. Ούτε και αυτός αρέσει! Πώς! Μόνο που δεν σε φανταζόμουν ποτέ έτσι όταν σε έβλεπα με τη μεγάλη σου στολή και τα παράσημα! Και τι περίμενες λοιπόν να τα κοιμόμουν με τη μεγάλη μου στολή και τα παράσημα! Όχι ρε παιδάκι μου, αλλά δεν τουλάχιστον θα μπορούσε καμιά πίστη! Σε εξωτική απόσταση! Ε, τι σου λέγε λοιπόν, τι ήθελε! Μου ζήτησε λέει να σε υπογράψουν τον υπουργό του μνημόνιου. Και εγώ της λέω όχι. Ό,τι της είπες είναι! Όχι, της είπα σου λέω! Είναι δυνατόν να βάζει βετεράνο τώρα στρατηγό να ξεκουράσει το μνημόνιο. Τι λέει στην Ελλάδα να πάρω. Τι έκανε από τη θέση του. Να τον ξεκουράσω λίγα. Φορτώθηκε τόσε αρμοδιότητε, τόσε ευθύνε. Τον έθιξε, τον πρόσβαλε. Πήρε τον έλεγχο από αυτά και τον ανέθεσε σε έναν άνθρωπο που στο κάτω-κάτω δεν ξέρει από πού κρατάει σκούφια του. Τον Τιμολέοντα. Ναι, αυτόν τον ύπολο, τον ύποπτο. Ήποπτο του Τιμολέων. Μα τι λε. Ο Τιμολέων. Είναι ο τιμιότερος άνθρωπος στο Αρβάνι. Τρεις μήνες τον έχουν ποτάμο στον οργανισμό και ο Δήτης έχει το παραμικρό εις βάρος. Αλλά έχει αποδειχθεί ικανότατος και δραστηριότατος. Υπάρχει! Τι έπαθες πάλι! Μοιάζε με! Από τον καιρό που σε παντρεύτηκα με βασανίζεις! Εμένα που έγινα θυσία για σένα και εξκλάβωσα τα νιάτα μου για να δεχτώ την πειθαρχία που με επιβάλλεις! Εγώ σου τη βάλω πειθαρχία. Αμ τι κάνεις, το πρωί να ξυπνώ στις 6, το μεσημέρι να σου ετοιμάζω το συσίτιο και το βράδυ να κοιμάμαι με τις κότες. Ποιες κότες. Οι κότες κοιμήθηκαν τώρα και ποτέ μου να ξυπνήσουν. Πες μου τι συνέβη. Ορίστε, στρατηγός, δεν είναι κότα. Έχω τα τι κάθεσαι. Δεν βγαίνω. Καλησπέρα! Τι είναι αυτά, βρε! Ποιος έστειλε τέτοια ώρα εδώ πέρα! Ξέρεις ότι απόψε όλη τη νύχτα σε έψαχνα αστυνομία! Πού ήσουν άρα και δεν σε βρήκε! Αστυνομία, ναι!
Γελάς, ε! Γέλα, γιατί δεν σου μένει πολλή ώρα. Τηλεφώνησα στην αστυνομία και όπου να είναι έρχονται να σε αρπάξουνε. Κατάσκοπε, προδότη! Κατάσκοπος, στρατηγάκο μου, τι λέει! Κατάσκοπε, προδότη! Τι είναι αυτά που λες, Αντώνη! Αφορείς όλο, ναι. Μα δεν κατάλαβες λοιπόν τι κρύβεται πίσω από όλη αυτή τη γελία ιστορία. Και δεν υποπτεύεις τι σκοπό έχει, τι πει διώκει αυτός. Βαλτός είναι μια σπήρας προδοτών που εργάζονται για τα σκοτεινά του σχέδια. Εγώ! Εσύ! Αυτό! Κρασί μου, ρε, λίγο κρασάκι! Στρατηγιά μου αυτός! Γιατί έχω κάτι. Σαλάτ! Δεν φαντάζομαι να αφήσεις και τους αστυνομικούς να μπουν στην κρύβα του καμαρά μου! Όχι, Λία μου, δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Έξω προδότη! Βρέα, μιλάτε! Και τα βιβλία που σε βγάζουν οι καταφραστοί. Μην ανησυχείς, δεν υπάρχουν οι βιβλία. Απόψε του τα κλέψαν οι άνθρωποι μου από το σπίτι. Πού τα κλέψατε, τι λες βρε παλιογάιδαρε. Πώς εκεί έφτασε η αδιατροπιά σου. Μπα τι ύφος είναι αυτό. Δεν τα πω. Τι θα πεις, ξεχνάς ότι όλο αυτό τον καιρό με βοηθούσες κι εσύ. Α, έτσι. Έτσι και χειρότερα. Σάλαν. Σκάσε. Σάλαν. Πάψε. Σάλαν. Πούλωστο. Σάλαν. Τι έγινε, τι συμβαίνει, τι συμβαίνει. Τι έγινε. Δεν αντέχω άλλο, νιστάζω. Ο Δημήτρης Ψαθάς, του οποίου το έργο φωνάζει ο κλέφτης, είναι ένας από τους σημαντικότερους ή μάλλον άφησε εποχή για μια 20ετία που είναι και επίκαιρος ακόμα και σήμερα. Εμείς επιλέξαμε το φωνάζει ο κλέφτης επειδή πιστεύουμε ότι αυτό θα προσφέρει και χαμόγελο και χαρά στους θεατές που θα τα ακούσουν. Και θα ενημερωθούν για το τι συμβαίνει ακόμα και σήμερα. Γι' αυτό είναι πάντα επίκαιρος και θα μείνει για πάντα επίκαιρος. Προσπάθησα ακριβώς να ταυτιστώ με τα παιδιά τα οποία είναι ερεστέχνες και είναι αρδανιώτικα παιδιά για να κάνουμε όσο μπορούμε μια καλή παράσταση και να το ευχαριστηθεί ο κόσμος. Να είστε καλά. Πρόεδρε, μια πολύ ωραία παράσταση απόψε εδώ πέρα στο Αρδάνη στη σκηνοθεσία του Χάρη... Χάρη Χαράκου Κολιού. Λογικής ο ίδιος πρωταγωνιστής και όλα τα παιδιά δώσαν το καλύτερο τους αυτό, έτσι. Εγώ δεν θέλω να πω τον εαυτό μου πρωταγωνιστή. Εγώ θα δώσω χαρακτήρα σε όλα τα παιδιά της θεατρικής ομάδας του Συλλόγου Πανταχού Αρδανιωτών. Είναι όλοι πρωταγωνιστές και είναι εισάξα τα παιδιά. Θα ευχαριστήσουμε πολύ και το σκηνοθέτη μας που χωρίς τη βοήθειά του δεν θα φτάνουμε σε αυτό το σημείο και ελπίζουμε η προσπάθειά μας να έχει συνέχεια. Όπως και ευχή όλων μας είναι κάποια στιγμή, ίσως τον επόμενο μήνα μεθεπόμενο, να δώσουμε και μια παράσταση για τα δημοτικά σχολεία, τα λύκια στην πόλη των Τρικάλων. Προσπαθούμε. Σας είπα ότι είναι πολύ καλά παιδιά, έχουν ταλέντο. Εκτός από αυτού είναι όλοι τους και χορευτές του συλλόγου μας. Ίσως από εκεί να πηγάζει και το ταλέντο αυτό. Γι' αυτό γίνεται στα πλαίσια του Ανταμώνα του Μέλλοντος. Ναι. Χθες είχαμε το αντάμωμα και το πανηγύρι που αναβλήθηκε λόγω καιρού. Θα το έχουμε αύριο, τη Δευτέρα. Και σε όλα τα, μάλλον στα πλαίσια του πολιτιστικού Αύγουστο 2012, το οποίο περιλαμβάνει το θεατρικό σήμερα, αύριο το πανηγύρι. Μετά είναι η λαϊκή βραδιά που θα γίνει εδώ στο χωριό μας. Και την επόμενη που έχουμε και την επόμενη στην Παναγία τη Βηλωτά θα συνεχιστεί η τελευταία, όχι δεν θα το πω εκδήλωση, τελευταίο προσκύνημα που θα έχει όλο το χωριό εκεί πέρα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ και θα ευχαριστούμε και το Τρίκαλα όλα που πάντα είναι κοντά μας σε όλες τις προσπάθειες αυτές. Σας ευχαριστώ.